Χριστουγεννιάτικα σου βάζω, κοράκι μου. Χριστουγεννιάτικα, γιατί τα δώρα έρχονται ήδη. Ξεκίνησαν από χθες. Θα συνεχίσω και με τα άλλα δύο τελευταίες light αγωνιστικές του έτους. Μου ζήτησες κάτι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο ζήτησα επιτακτικά. Επιτακτικά. Σου είπα άστο. Και στον αέρα, φέρε το διπλό. Αλλιώς κάτσε εκεί, μην γίνει μόνιμος κάτοικος Λιβαδιάς. Φέρε το διπλό. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να είσαι μόνιμος κάτοικος Λιβαδιάς. Ήτανε να έρθω, στο 90 άλλαξε η κατάσταση και δεν ήμουν δίπλα σου, δεν ενώσαμε τις φωνές μας. Κακός. Να σε απολαύσω στη μετάδοση, ήθελα να σε έχω δίπλα και να σε ακούω. Έτσι. Όμως, όμως, η χαρά που μας πρόσφερε ο ΠΑΟΚ ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε για χθες. Ξεκάθαρα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ φάνηκε αναμφίβολο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Από το πρώτο λεπτό. Από το πρώτο ως το 90. Ήταν μια χαρά η ομάδα χθες. Είχε μια αίσθηση υπεροχής όλο το 90 λεπτό. Έτσι, με το που έγινε η σέντρα, έτσι, παίζαμε σε μια εστία. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα μπει το πρώτο το γκολ. Πρέπει για να μπει το πρώτο γκολ, πρέπει να δώσουμε την κατάλληλη πάσα στον Σέρβο Στράικερ. Όχι, στον Σέρβο δίμιο εκτελεστή, φωνιά, όλα τα συνθετικά του σκληρού Στράικερ τα έχει. Λοιπόν, και μετά το χθεσινό του υπεργκολ, αυτά τα γκολ κανονικά, ρε φίλε μου, δεν πρέπει να μετράνε μονά. Δεν γίνεται μία πάσα στην άδεια εστία που άλλωστε σπρώχνει απλώ τα δίχτυα να μετράει ένα γκολ. Ναι. Και το γκολ παράδειγμα του Ιμπραήμοβιτ εκείνο στο 1-4-4 με την εθνική Σουηδία, αν θυμάσαι από την Αγγλία. Από την, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα βολ πλανέ μαγικό να μετράει και αυτό ένα. Έτσι, δεν γίνεται. Πρέπει κάποιο να το βρούμε, να το φτιάξουμε αυτό. Στο ιστορικό του μέλλοντο θα το ψάξει. Α γίνει 1,1 ρε γκολ. Ναι, δηλαδή, κάτι, αν κάτι, οι άλλοι σοφαρίσουν με ένα απλό γκολ, να μην παίρνουν βαθμό. Έτσι, αρεστάβουμε τον γκολ τότε του Πρίγιοβιτ. Που η μπάλα χάνεται. Είναι δημιουργία κανονική. Ναι. Μαουρίτσιο, υπέροχη πάσα Ζαμπά. Από το Ζαμπά και την αφήνει αυτό ο μάγο να σκάσει μία φορά, να κάνει ένα δεύτερο γκέλ. Την υπολογίζει όπω πρέπει να βάζει το σώμα, να πετάξει έξω τον αμυντικό. Το πόδι βγαίνει όπω πρέπει. Και την καρφώνει την μπάλα στο αριστερό γάμα, εκεί που έχει κάτι αράχνε. Πήγε να πάρει το σκουπάκι αυτό που ξαραχνιάζει. Έπεσε ο τερματοφύλακας, άπλωσε τα ακροδάχτυλα, τα χέρια, το σώμα του. Μπαλά πήγε και κόλλησε μέσα. Απολαυστικό γκολ. Αναμφίβολα το καλύτερο της αγωνιστικής. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά με κανένα. Τι να πει, ρε. Ναι. Μας δείξανε 700 φορές εκείνο που βάλε σε ανοιχτό γήπεδο. Σε ανοιχτό γήπεδο. Ωραία. Ο Ολυμπιακός με τη Λαμία. Παλάξανε 5 φορές την μπάλα και την άδεια. Ναι, εντάξει. Ωραία. Το χθεσινό. Ποίημα. Ποίημα. Ο Καβάφης αν ζούσε θα ήταν πηγή έμπνευση σε αυτό τον γκολ. Ναι. Για να γράψει κάτι. Και τι είδαμε χθες όχι στα ελληνικά, να ξέρεις όλα τα ποίηματα του Καβάφη, ήταν στην Αλεξάνδρεια. Είσαι μεγάλος και τα έγραψε σε αυτή τη γλώσσα. Τέλος πάντων, άσε τον Καβάφη και τον μπλέξαμε λίγο τώρα ξαφνικά. Να πούμε για το δεύτερο γκολ, το οποίο ήταν εξίσου απίευο κάλους, εκπληκτική ομορφιάς. Πήρε ο Μπίσεσβα την μπάλα, πάτε πιο εκεί κύριε. Έσω φάλτσο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όπω θέλει την μπάλα, διαταγή, πάρτε την αμέσα. Που έδειξε τις διαθέσεις του Μπίσεσβα και από το πρώτο λεπτό, έτσι, με το δοκάρι. Και δεν πληρωθήκαμε το first goal. Το οποίο είχε μια έμπνευση, τον έβαλε, πάρτε το σκόρο Μπίσεσβα. Αλλά καλό και όταν βλέπει το ζέσταμα. Βλέπω στο ζέσταμα, πάτ στον ουρανό, όλα, λέω τι γίνεται. Τα κολλάει διαδοχικά. Ρεαβέρτα. Οι άλλοι σκοτώσανε. Τέσσερα περιστέρια. Υπάρχει μια φωτογραφία θεϊκή. Ναι. Είναι δύο περιστέρια. Συζητάνε και τι λέει το ένα το άλλο, θα με αγαπάς. Θα με αγαπάς πάντα. Θα σε αγαπάω μέχρι να μας πετύχει ο Φετβαζίδης. Θυμάσαι, ένας παίκτης τεράστιος στην Εθνική Ιταλίας έκανε ολόκληρες διαφημίσεις, πήρε εκατομμύρια ευρώ με το χαμένο πέναλτι. Ο Μπάτζιο. Ο Μπάτζιο, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο στο Μουντιάλ του 1994. Βεβαίως. Σου ήταν ψηλά out. Μπορεί η μπάλα ακόμα να πηγαίνει. Όχι, είναι το, ακόμα μετά, να πηγαίνει στον ουρανό, ναι. Μετά του Καράμπελα είναι το δεύτερο χειρότερο πέρα τη ιστορία των πέρα. Όχι, έχει ένα ο Μπέκαμ, θυμάμαι που πήγε. Που κλείστησε, και κλείστησε. Εντάξει, κλείστησε. Η μπάλα, πρέπει να βρει και ακόμα την μπάλα την άλλη του. Άκου, τώρα, είναι πολύ δύσκολο, ξέρει. Το έχει βάλει και πέρα και στην γειτονιά τη Τούμπα. Μάγο. Όπου θέλω εγώ την πήγαινα. Όπου ήθελα εγώ, δεν πήγαινε η μπάλα που ήθελε. Ναι, περιμένω λίγο. Τι να περιμένω, απαντήσει τα μηνύματα την ώρα. Όχι, με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που θα πρέπει να ξέρουν ότι έχω ραδιόφωνο. Το πέναλτι, το πεταμένο, νομίζουν όλοι ότι είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μόνο που είναι η δυσκολία του πέναλτι έγκυται στο εξής. Το να το βάλεις όλοι το θεωρούν πανεύκολο. Τι έγινε, πέναλτι έβαλε, έλα μωρέ. Ναι, ναι, ναι. Και άμα το χάσει, την πατσαβούρα. Ναι, ναι, το σύχαμα αυτό. Και αυτός που παίρνει φορά το ξέρει αυτό. Εγώ ξέρω τι συχαίνομαι αυτό που λένε. Καλά το χτύπησε, αλλά το χάσε. Πώς να μην το χτυπούσε ναι. καλά. Ναι. Να το χτυπούσε άσχημα και να το βάζε. Ναι. Εκεί παίζονται καρδιές. Ναι. Παίζονται ζωές. Στο συγκεκριμένο πέναλτι που λες, φίλος μας,
Έχασε πολλά εκατομμύρια δραχμές τότε. Βέβαια, 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 έτσι. Πολλά ξέρω, εκατομμύρια. Την ξέρω πολύ καλά την ιστορία. Ναι. Χθες τώρα, γιατί μιλάμε για τα στοιχηματικά, ενώ να πούμε ότι η Goldbet σταθερά μας αγκαλιάζει, βομβαρδίζουν. Ευχαριστούμε πλέον τους εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες του στοιχήματος της Goldbet. Όλο ένα και αυξάνονται, μπαίνουν μέσα, βλέπουν τις τεράστιες. Πατάνε τα κουμπιά. Για, τα πατάνε ανελέητα. Αυτό δεν γίνεται. Κάνει μια στο τμήμα marketing της Goldbet. Πατήστε τα. Το πιο ωραίο πάμε. Με το πατήστε τα. Πιστεύω... Πατήστε τα κουμπιά. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίο μότο τέτοιο απόφθεγμα. Πατήστε τα κουμπιά. Όχι, τέλος. Πατήστε τα, χωρίς τα κουμπιά. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν και κουμπιά. Ναι, πατήστε αλλά τα πατήστε και να έχετε λίτσες. Ναι. Δεν μπορεί να με καταλάβετε, πάτα τα σταφύλια. Είναι λίγο πιο direct στον αλογομούρι. Είναι δηλαδή... προστακτική όμως. Ναι, αλλά σου λέει και τι να πατήσω, τα σταφύλια. Και μαθαίνει. Μαθαίνει. Μπαίνει στη διαδικασία. Είχα κάτι φίλους οι οποίοι είχαν ένα κατάστημα προπό. Και δούλευε εκεί υπάλληλος, ένας φίλος μας. Του έβλεπα εγώ ότι ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ναι. Θέμα χρόνου δηλαδή να τα πατήσουν να στον ΟΠΑΠ. Ναι, ναι. Έμπαινα μέσα και έλεγα στον υπάλληλο: πάτα τα, εσύ, παίξτα, γιατί θα τα πατήσουν οι ιδιοκτήτες. Ναι. Το βλέπω εγώ το έργο, έρχεται μπροστά. Είπαμε: έχουμε ένα χάρισμα, έτσι το οποίο βλέπουμε λίγο πιο μπροστά από το κανονικό. Όχι το δέντρο, βλέπουμε μπροστά. Δάσος, ναι. Και φυσικά. Σε μια στιγμή αδυναμίας, οι πράκτορες οι ίδιοι μπήκανε, τα πατήσανε τα κουμπιά και αμάν τι έγινε, το 1,25 δεν έρχεται ποτέ, ξέρεις είναι αυτές οι εύκολες λύσεις, θα πατήσουμε 30.000, 1,20 ένα μάτς, θα πάρουμε 6.000 κέρδος για να κινηθούμε, να τη βγάλουμε. Αυτό το 1,20 δεν βγαίνει ποτέ. Κατά ένα μαγικό τρόπο, ο νόμος του Μέρφη τον λένε, ο νόμος του Κώστα, ο νόμος του Κλίβελαντ, δεν ξέρω ποιος νόμος είναι, δεν θα βγει ποτέ αυτό το μάτς. Μόλις βάλεις το 1-20, έτσι και γίνει η πρώτη πάσα, θα νομίσεις ότι έχεις παίξει μια ομάδα με ποσοστό 11 και η άλλη είναι το 1-10. Τα παρτάλια, τα λέτσια γίνονται όλοι Μέση με Ρονάλντο στην ίδια ομάδα. Και εσύ έχεις τον κανέναν, εμένα και σένα παράδειγμα. Που εμείς καλοί είμαστε βέβαια. Αλλά όχι. Για να μας ποντάρεις ένα 20. Ναι, δεν μας βάζεις. Από κάτι στοιχηματικό για χθες, έδωσα εδώ στην εκπομπή φίλε μου χι ημίχρονο διπλό τελικό τον ΠΑΟΚ. Είπα, ευχήθηκα να το χάσω. Χάρηκα που το έχασα. Έβαλα ένα κωμικό ποσό αυτά τα. Φαντάσου ένα γεύμα και έβασμα με τρία άτομα. Σε καλό μαγαζί τη πόλη. 130 ευρώ. Εκεί, ακριβώς. 120 και τα γειτονικά. Είπαμε όλη μου την καρδιά να το χάσω. Πάω να κερδίζει 0-3 στο ημίχρονο. Το έχασα 0-1, 0-2. Μπίσεσβαρ. Μα έβαλε αυτό τον γκολ. Και αυτό, άκου, προσθέθηκε στην αλυσίδα των παικτών. Παλαιών παικτών του ΠΑΟΚ που σκοράρουν εναντίον της ομάδας μας. Είναι απίστευτο αυτό. Ο οποίος είναι εκπληκτικό παιδί, εντάξει. Φαίνεται βασικά. Εκπληκτικό. Ο Ζησόπουλος φαίνεται από τα μούτρα ότι έχει εξαιρετική ποιότητα σαν άνθρωπος. Ναι, είναι απίστευτο. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς να το ξέρω καθόλου το παιδί, θεωρώ ότι είναι επιστήμος. Κάτι είναι, το βλέπει. Είναι σε σχέση με το μέσο ποδοσφαιριστή, είναι της NASA παιδί. Α, της NASA, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που να φύγαν από την ομάδα και να σκοράρουν εναντίον της ομάδας αυτής που παίζανε. Ο Ζησόπουλος για να θυμηθείς. Δεν μπορεί να θυμηθείς 10 έτσι για πλάκα. Εναντίον του Πάκου να βάλω γκολ. Αυτό το ξεκινήσω παλιά. Μπανιώτης. Ήρθε με την Ξάνθη ένα 0-1. Ωραίο μάτς, τίμιο. Μας πανηγυρίσαμε. Έτσι, πανηγυρίσαμε τον γκολ που φάγαμε. Ναι. Ήταν πολύ ωραία η Ξάνθη. Πώς θα γίνει. Μπανιώτης. Δεν λέμε τώρα, δεν λέμε για Χρήστο Δημόπουλο. Έτσι, δεν λέμε για Βασίλη Βασιλάκο με τη φανέλα τη ΑΕΚ και όσοι θυμούνται οι παλιοί. Γκολ μας έβαλε κανονικά. Κωστίκος έπαιξε 6 μήνες αλλού και μας έβαλε γκολ. Κωστίκος έπαιξε 6 μήνες έπαιξε. Δεν ξέρω, μας έβαλε και με το Διαγόβα Κωστίκο. Τον Ολυμπιακό μας έβαλε σίγουρα. Σίγουρα το ένα είναι. Δεν θυμάμαι αν μας έβαλε και με το Διαγόβα. Γιατί μετά πήγε στο Διαγόβα εδώ. Ο οποίος για να μαθαίνουμε ιστορία έφυγε μετά από πόσα χρόνια από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Ολυμπιακό. Είχε το 76 και έφυγε το 85. Ναι, του συχάθηκε η ψυχή του στο εξάμεινο και σηκώθηκε, έφυγε και πήγε στο Διαγόβα. Ναι, βέβαια. Και έχει ένα μάτσα, άκου τι θυμήθηκα τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, να πείστε αυτή τη μνήμη. Παίζει ένα μάτσα Ηρακλής Διαγόβα Ζαβοδού 0-3 χατρίκο Κωστίκο. Ναι, το 85. Ό,τι 86 μπορεί να είναι. Λοιπόν, πες άλλους παίκτες που βάλανε γκολ εναντίον του ΠΑΟΚ. Εναντίον του ΠΑΟΚ, δική μας. Δική μας. Ο Κωστάκης, ο Λαγωνίδης, δικό μας παιδί. Ο Στέφανος, ο Μπαμπόκης. Με τον Ηρακλή. Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Δεν φύγει. Κυριάκος μας έβαλε. Δεν μας έβαλε. Δεν μας έβαλε, όχι. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, ποτέ, όχι. Δεν έβαλε ο Κυριάκος. Δεν έβαλε. Δεν ούτε μία στο δις. Άλλος μας έβαλε. Δεν είπα, φεύγω. Μόνο θεματοφύλακες δεν μας βάλαν. Πάει να χτυπήσει. Ο Κατοπετανόπουλος, ο Δημήτρης, έφυγε, πήγε στην Καστοριά και μας βάζει με ένα πέναλτι. Θυμάμαι, στο ένα δηλαδή ένα. Να τρελαίνετε το μυαλό σου. Που δεν κάναμε προπόνηση την προηγούμενη μέρα, ήταν όλοι τρεις λαδούν και δύο χορεύουν, δεν κλείστηκε η ομάδα γιατί ήταν τα φώτα και έπρεπε τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Κάναμε ωραία έτσι, αναδρομή στο παρελθόν. Να σε πω κάτι στοιχηματικό για χθες, το πώς τα λεφτά αλλάζουν χέρια και πώς υπάρχει μια απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων. Είμαι στο Λεπαντελέ. Το γνωστό. 11.30 ώρα. Ο χαμό. Ο χαμό. Ο χαμό. Δηλαδή με αίμα. Με αίμα έχω βρει τραπέζι και κάθομαι σε μια γωνίτσα μαζί με τον Κίμο, το Λέσι Λεσιού. Έτσι χαμό το μαγαζί μα. 80 άτομα εκεί την ώρα είναι και λίγα.
Τρώνε, πίνουνε και υπάρχουν το μισό, όλο το μαγαζί στοιχηματίζει στην Κολμπέτ. Οι μισοί έχουν παίξει, παίζει Αταλάντα, για να τοποθετούμε, παίζει Αταλάντα Λάτσιο. Ναι. Το 80% του μαγαζιού έχει παίξει γκολ-γκολ το μάτς. Ναι. Το 80%. Και οι άλλοι έχουν παίξει χ το 20%. Αυτή είναι η αναλογία. Ναι. Το μάτς είναι 1-0 το πρώτο λεπτό με ένα γκολ του Ζαπάτα. Ναι. Γελίο το μάτς, τίποτα ιδιαίτερο. Ιταλικό, ιταλική σούπα έτσι. Που έσφιξε λίγο. Ναι. Ναι. Δεν έχει ούτε κατέβαση. Είναι από αυτά που μπαίνει γκολ στο πρώτο λεπτό και ή θα πάνε στην 8 ή δεν θα κουνηθεί φίλο. Θυμάμαι εγώ ένα μάτς ΠΑΟΚ Πανηλιακός. Έπαιζα στοίχημα από τότε. ΠΑΟΚ Πανηλιακός. Βάζουμε ένα γκολ με τον Τζόνι τον Αναστασιάδη στο 1, στο 1 και το μάτς μένει 1-0. Ναι. Και εγώ το χόβερ 2,5. Λέω πληρώθηκα. Ναι. Καλά. Ο Τζόνι, ο Αναστασιάδης, ο Αστολός. Το Καγκουρό που είχε βάλει το καλύτερο γκολ της χρονιάς. Ναι, και λέγανε θα το δώσουν 10 εκατομμύρια με το δόξα δράμα. Ένα 5-0, ένα βόλ πλανέ. Και ξέρεις τον δώσανε. Τίποτα. Δύο μπουγάτσες. Ναι. Χωρίς γάλα. Το γάλα λέει δικό σας. Παρένθεση. Αλλά μία τυρί, μία κρέμα. Ξέρεις, όχι οι ίδιες. Μίλα για τα λάντα και θύμισε μου τη λέξη μπουγάτσα μετά. Ναι, λοιπόν. Ναι. Ένα. Φτάνει το μάτσο 93. Γίνεται μια σέντα από τα αριστερά. Πετάγεται ένα παίκτη τη Λάτσιο. Κάμπι, δεν το θυμάμαι πώς το λένε. Ακάρντι, κάπως έτσι. Μια ωραία κεφαλιά το παιδί, γκολ. Κουβάρι το, κουφάρι το, κουφάρι το, πώς το λένε, κουβάρι το, ναι. Το παντελέ. Το λέει χαμός. Ναι. Αγκαλιές, φιλιά, από ξένους, μέσα, μικρά ναι. Παιδιά, μεσαίες, τάξεις, όλα τα λεφτάγια. Χ και γκολ γκολ, γράφουν όλα. Και ενώ γίνεται τώρα αυτό, λέω, παιδιά, εγώ στο κινητό δεν βλέπω να το δίνει, λέω, 1-1. Να το βά. Μετά τους πανηγυρισμούς. Ναι. 3 λεπτά μετά. Ναι. Κόσμος έξω και να τα λεφτά. Αυτά που σε χρωστάω, ξέρεις και θυμούνται. Γιάννη, σε χρωστάω και να τα δύο κατοστάρικα να στα δώσω, αγόρι ναι, μου. Ναι, ναι, αμέσως ναι. Θα θυμούν ποτέ, ξέρεις. Ναι, ναι, ενώ ναι. Πιο μπροστά κουβέντα για τα λεφτά και τι κάνεις, καλά είσαι. Πού θα πάτε τα Χριστούγεννα, εδώ θα μείνετε οικιακά κι εμείς. Ναι, και να αρχίζουν και τα λεσβερίσια. Το μαγαζί φέρνει ένα ποτό με παντέλα, μην κάθεσαι. Ναι. Φέρνει ένα ουισκάκι, φέρνει ένα τέτοιο να μαγγίσουν να κάνουν. Πες το επιτελείο να μου φέρνει ένα ποτό, ναι, μην τα παρουσιάζει. Ναι. Πάει ο διοκτήτης. Όχι, λέει, πες τους στους υπαλλήλους. Ναι, ναι, ναι. Υπάλληλοι, οι οποίοι ξέρει, πιο υψηλά, αμοιβόμενοι υπάλληλοι, ναι, 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 σε όλη την Ανατολική ξέρω. Θεσσαλονίκη. Αφού εκτός από Ίκα κάνουν και Ιντερ Αμέρικαν. Ναι, έτσι ταυτόχρονα. Ναι. Και να το βάβ που έχει μπει στη ζωή μας ισοπεδωτικά, άκυρο λέει τον γκολ. Ήταν ένα offside στην αρχή. Αλλά όλα αυτά γίνονται 3 λεπτά μετά. Ο χρόνο είναι στο 93. Αυτός ο διαιτητής, αν ζει, εύχομαι να ζει εγώ σήμερα, ναι. Τέτοιες κατάρες που έφαγε. Ναι. Τους λέω, είναι δύσκολο, ας μην μετακινηθεί. Τους λέω εγώ, δεν φταίει το παιδί, φταίνει η άλλη από το ΒΑΡ. Αυτός τώρα εκτελεί εντολές. Ναι. Του λένε ακύρωσέ το. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν το πούνε από το ΒΑΡ, ακύρωσέ το και πει αυτό. Α, το βλέπει. Δεν το ακυρώνω. Του λένε, όχι, δε. Α. Του λένε το νου σου, κάτι έχει εκεί. Πάει και πάει, το βλέπει και παίρνει αυτό την τελική απόφαση. Ναι. Άρα ψιλοφταίει. Δηλαδή, τι χόντα μου φταίει. Και εγώ πήγα να τον παρηγορήσω, πήγα να τον βγάλω στο τέλος. Το VAR το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο Champions League, χθες έγινε η κλήρωση, ξέρεις, ξεκινάει τώρα. Ναι. Οι δικοί μας θα κάνουν να το τοποθετήσουν κανένα δύο χρόνια ακόμα. Εγώ πιστεύω στον τελικό κυπέλλου θα το βάλουν στην Ελλάδα. Ναι, θα το βάλουν. Θα το βάλουν έτσι πιλωτικά. Θα κολλάει το εικόνα και αυτά. Θα βλέπουν Sky, δηλαδή κάτι άλλο θα γίνει. Λες, θα γίνεται φοβερά. Ναι, 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 ναι. Πάμε μια παρένθεση. Πάμε λίγο για μπουγάτσα και μετά να πούμε στοιχηματικά το τι έχει σήμερα. Γιατί έχει ματσάκια πολλά. Η ζωή μου στην Αθήνα. Κάθομαι το βράδυ, βγαίνω με ένα φίλο, ηθοποιώ, πάω στην πρόβα Τζενεράλε, άουσου του. Ωραία είναι η πρόβα Τζενεράλε. Ναι, ναι, εκεί πάω, δεν πάω σε κανονικά. Με δικά μάτια σε θέατρο εδώ, αγελάει ο κόσμος μαζί μου. Τώρα που λες για πρόβα Τζενεράλε, είναι ανεπίτρεπτο για όλους τους Θεσσαλονικείς, το λέω αυτό, να χάσουν αυτό το θέαμα που προσφέρει ο Σάκης ο Ρουβάς μαζί με το Στέλιο το Ρόκο στο Φίξ. Αδελφοί αδεράδοι, σκοτωμός, έτσι, πατιούνται μέσα. Και να πούμε και δημόσια τα χρόνια πολλά στο Διονύση που ξεχάσαμε ότι εγώ τα χριστιανικά αυτά δεν τα έχω. Διονύση Μακρύς, ο οποίος τραγουδάει την Τετάρτη αύριο στο Έλλης. Και θα είμαστε όλοι εκεί, ψυχή και σώματι. Εννοείται αυτό. Για πάμε λοιπόν πάμε για την παρακάτω. Πάω σε ένα αφού έχω ξέρω, περάσει έτσι όμορφα το προηγούμενο βράδυ με φίλους αυτά. Πήγες στην εκκλησία, άναψε τα κεράκια σου. Κλασικά πέρα. Κατεβαίνω τέλος πάνω από το δωμάτιό μου. Έχει ένα φούρνο εκεί καινούριο στη γειτονιά που νοικιάζω. Ωραία. Και μπαίνω μέσα. Ναι, ότι να πάρω, ξέρω εγώ για πρωινό. Πάω μια σπανακοτηρόπιτα. Κλασικό το πρώτο. Ωραία. Σπανακοτηρόπιτα. Για ζέσταμα. Και βλέπω, ξέρω εγώ, ένα που μοιάζει με μπουγάτσα από πάνω και ένα που μοιάζει με μπουγάτσα με τυρί από κάτω. Κολοθρύβομαι. Καλή ψυχολογία. Καταλαβαίνεις τώρα. Ένα αμφιβόλατο. Αμφιβόλατο. Μπαίνω μέσα, του κάνω που θέλω. Τώρα έχω τέτοια διάθεση. Με το που έχω ξυπνήσει και όσο. Ναι, είναι καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Ωραία, αυτό για να έχει και ένταση και να διαβιέσει μέρο μετά όπω πρέπει. Ναι, γιατί έχει παιχνίδι ομάδα και πρέπει τέλο πάντων ταξίδι. Έχω μετά κούραση. Μα έχει την ένταση που πρέπει. Ναι, αυτό όχι να είσαι μαλθακό. Όχι, πάω και με φίλε. Ναι. Έχω μια ένταση μέχρι να το σηκώσω. Για πάμε λοιπόν. Είσαι μπροστά στη βιτρίνα. Είμαι μπροστά στη βιτρίνα και βλέπω αυτό που είναι κάτι σαν μπουγάτσα με κρέμα και αυτό που είναι κάτι σαν μπουγάτσα με τυρί. Αυτό τι είναι, λέω ρε φίλε.
Λέει μπουγάτσα. Λέω μπουγάτσα με κρέμα. Ναι, είναι κρεμόπιτα. Κρεμόπιτα, σε είπε αυτή τη λέξη. Φόβος παλιά αυτά. Θα γλεντήσουμε τώρα, λέω. Κρεμόπιτα. Και αυτό από κάτω. Οπότε είναι αηδία σαν λέξη το κρεμόπιτα. Ποτέ δεν θα έπαιρνε εγώ κρεμόπιτα. Αυτό από κάτω τι είναι. Μου λέει φίλο μπουγάτσα με φέτα. Με φέτα. Του λέω μπουγάτσα με τυρί δηλαδή. Όχι, όχι, φίλο μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με τυρί, του λέω αγόρι μου. Ντρέπεσαι να το πει. Λένε εμάς κομπλεξικούς. Αυτό είναι τεπαπή, ρε. Δηλαδή, είναι αλήτη. Είναι μπουγάτσα με τη ρίχα. Σε κάθε, πες τα. Η κεντρική τους γελιότητα, η κεντρική, πέρα από τη μπουγάτσα, η οποία είναι τεράστιο το λάθος εγκληματικό, είναι με το καλαμάκι, δηλαδή γελάνε και οι νεκροί γελάνε και τα δίχρονα. Δώσε ένα καλαμάκι, πιέσαι το φάπε το καλαμάκι. Εγώ έπαινα έχω σουβλατζέδικο, δεν θα γινότανε. Θέλει να κάνουμε διάλειμμα ο φίλος μας εξωτερικά, να το κάνουμε και μετά θα πούμε λίγο, έχουμε κύπελο τώρα, χαμός με τον Πανιόνιο. Τι γίνεται εκεί η Μπαρτσελόνα, παίζει. Το πατάω τον Πανιόνιο. Η Ρόδο του Σπανιώνε στο μάτι τη Τρίτη. Θα μιλήσουμε μετά. Αμέσως μετά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τέσσερα παιχνίδια κυπέλου, φίλε μου, σήμερα. Τώρα στις 3 ώρες, 25 λεπτά. Παίζει ο Ρόδο του με τον Πανιόνιο. Και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα. Έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα σε ένα Πανιόνιο που έχει 6 βαθμούς, είναι υπερασμένος. Ο Ρόδο του έχει 0. Αλλά όλοι έγινε αυτό το ελληνικό που του πιάνει όλου. Κάνουν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Όχι, δεν το χρειάζεται. Τέλος πάντων, ο Πανιόνιος είναι στο 1-20. Εμένα η πρότασή μου να μην το ακουμπήσει κανένα. Όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε μικρό καλάθι. Το 1-20 δεν αξίζει να φάτε άγχος, 90 αγωνιστικά λεπτά. Παίζει και η Ιεράπετρα με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος αναμφίβολα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, θα δώσει ευκαιρίες ο Δέλλας με τον Παμπρόκη και στα νέα παιδιά. Η διαφορά είναι χαοτική μεταξύ των δύο ομάδων και τα δεύτερα του Πανετολικού θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Η Ιεράπετρα πήρε χ από τον Παναθηναϊκό. Ναι, το πήρε το χ από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Πανετολικός πολύ εύκολο μπορεί να το βάλει δύο γκολ ξεκούραστα στο Βελαντί και στο Σβηστό. Ο όμιλος φίλων είναι η Ιεράπετρα. Λοιπόν. Παίζουν μετά στις 5 και 4 ο Απόλλων Παραλιμνίου με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο οποίος Αστέρα Τρίπολης από τη στιγμή που έφυγε ο Παντελίδης γίνεται σκούπα γενική. Τα κερδίζει όλα τα. Έχει σοπαλή, όλα νίκες δεν τα έχει. Και σε έχει άκουτο χέρι. Όλα νίκες τα έχει, είναι απίστευτο. Παλεύει ο Άρης, δηλαδή πως θα φύγει ο Παντελίδης από την Τρίπολη. Για να τον κλέψει. Σαν να πάρει την ωραία Ελένη. Ναι. Ευσεβής πόθος. Το κάνει. Αν περίμενε λίγο ο Άρης, θα έπαιρνε το Μουρίνιο. Μια ανάσα ήταν. Ναι, ναι. Με το που παίρνει τον Παντελίδη ο Άρης. Τέσσερις αγωνιστικές μετά τον φτάνει Τρίπολη. Ναι, δεν γίνεται. Είναι τα μαγικά του ποδοσφαίρου. Εμένα πάντως ο Σάββας Παντελίδης με βγάζει μια συμπάθεια. Δεν είναι κακός ο ποδοσφαίρου. Ναι, όχι και συμπάθεια έτσι γενικότερα. Είναι. Το βλέπω, έχει ωραία αύρα. Ναι. Πρόσεξε με. Δεν τα κάνει τραγικά τα πράγματα, είναι ρεαλιστής, μιλάει ωραία. Είναι αυτό που έλεγα τις προάλλες. Άμα είναι η σεζόν σου να σου κάτσει κέντα, θα σου κάτσει κέντα. Δηλαδή, φίλε στη ζωή, η γκίνια είναι ωκεανός και η εύνοια σταγόνα. Είναι πού θα την πετύχεις. Άμα πάρεις την κίνια, θα έρχονται τις φαλιάρες. Έχει την κίνια. Ναι. Αυτό είναι. Έχει. Ο ωκεανός. Άστο. Και εκεί που θα λες τώρα ξέφυγα, άλλο σκαμπύλι. Ρε κάνει την νίκη με τον Όφη. Λες του γύρισε. Εντάξει, μαγικό. Μαγικό. Ποτέ στους αιώνες των αιώνων δεν ξέρει γι' αυτό. Ποτέ. Ναι. Του γύρισε λες. Ναι. Και καπάκι γίνονται να πούμε όργια. Όχι, τι όργια κάνουν. Με το Ατρόμητο τρώει 4, με τον Πανετολικό παίζει με 10 από το 30. Δηλαδή όλα ανάποδα. Τρώει γκολ από κόρδερ. Η γνωστό κλασικό ελληνικό απόφθεγμα. Το ενός κακού μύρια έπονται. Ναι. Έχουμε, είπαμε, την Αστέρα της Τρίπολης, ο οποίος εγώ θα κάνω και άλλη νίκη για πλάκα. Ναι, αλλά 1-13, 1-15. Ναι, όχι, λέμε, εδώ μπορεί να κινηθούν οι παίκτες στο διπλό και over, στο over 2,5, over 3,5. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Αυτοί αποφασίζουν. Εμείς εδώ κάνουμε προτάσεις. Mm. Είμαστε εισαγγελείς. Ναι. Εμείς είμαστε προπονητές ζωής. Ναι. Να μαθαίνουν. Πολύ ωραία το δεσμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στις 7:30. Έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σε αθλία κατάσταση, θα πω τον Ηρακλή. Έτσι, είναι σε κακή κατάσταση. Σε αθλία, το κακή είναι νέα. Δηλαδή δεν γίνεται το πράγμα. Ήτανε... Δεν γίνεται, άλλο δεν παίζουν τα ονόματα ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι... Ρε φίλε, δεν είναι μόνο να πάρεις καλούς παίχτες, κανονικούς παίχτες. Είναι, υπάρχει χημεία. Ο Ηρακλής παίζει με τα Γιάννενα. Ναι, τα Γιάννενα τα οποία είναι περασμένα νομίζω. Ναι. Ένα μάτς το οποίο... Εγώ πιστεύω ότι εδώ μέσα θα είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Μην το ακουμπάει άνθρωπος. Έτσι, δηλαδή και να δούμε 1-3 ή να δούμε κανένα 2-1 είναι μέσα ακριβώς μέσα στη ζωή. Έχει όμως σήμερα εμβόλυμη αγωνιστική. Θα φύγουμε από το Καφτατζόγλιο, το γειτονικό μας εδώ στα 6 χιλιόμετρα, στα 5. Έτσι, και θα πάμε τη μία που Γερμανία. Φεύγουμε. Πήγαμε το αεροπλάνο, πήγαμε Γερμανία. Ναι. Εμβόλυμη αγωνιστική σήμερα. Οι Γερμανοί γιατί σταματάνε κιόλα. Ναι, έχουν χειμώνα. Αυτοί έχουν χειμώνα βαρύ. Βαρύ. Με ύψιλον. Που και εμείς σήμερα δεν είμαστε και. Α, τώρα που λέμε για χειμώνα, θα κάνω την καταγγελία μου. Γιατί άβησα σήμερα.
Εγώ κινούμαι μέσα στην πόλη με μηχανή. Ναι. Σήμερα πήρα το αυτοκίνητο, λέω, ο καιρός είναι κακός, κάτσε να πάω με αυτοκίνητο. Είναι ντροπή η καλύτερη πόλη της Ευρώπης για μας και για τους δύο, ναι, να έχει τέτοιο τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πού κόλλησες, Γνατία? Παντού κόλλησα. Αηδία. Ήμουνα μια ανάσα να αφήσω τα μάξια και να πάω σιγά-σιγά με τα πόδια. 500 μέτρα σε 12 λεπτά. Δεν θυμάμαι ένα έργο που ήταν που είχε μπλέξει ένα σε μια κίνηση και πήρε ένα όπλο και. Το Μάικλ Ντάγκλας. Δηλαδή αυτή την αγανάκτηση. Την έβγαλα, την ένιωθα μέσα μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή με μια βροχή εκμηδενίζονται τα πάντα. Κάντε γέφυρες, κάντε ελικοδρόμια, έτσι κάτι κάντε. Βγάλετε το στρογγονό στην πιάτσα, ρε φίλε. Κάντε υπό. Του βλέπουμε μόνο στην έκθεση. Εντάξει, όλα αυτά θα λυθούν. Ευελπιστούμε στην επόμενη πενταετία, μην είμαστε υπεραισιόδοξοι, με το μετρό. Ποιο? Με το μετρό. Ποιο? Το μετρό που γίνεται εδώ. Έχει να πει αρχαία χέστρα ακόμα, περίμενε. Λοιπόν, ήμασταν στη Γερμανία, ήρθαμε Ελλάδα για να πούμε για το κυκλοφοριακή συμφόρηση, για το τράφικ. Έχουν τράφικ, να ξέρει. Ναι. Λοιπόν, Gladbach Νιρεμβέργη στι 7.30. Μια Gladbach η οποία έκανε 0-0 με το Hoffenheim. Πριν από 4 μέρες. Το οποίο 100 φορές ακόμα να παίξουν, 0-0 δεν λύγει. Ποτέ δεν θα λήξει 0-0. Ναι. Χαμός γινόταν. Το πιάσα στο Χ. Εγώ, 4-25. Εγώ ακόμα το κυνηγάω. Ναι. Δεν μπορώ να το πιάσω ποτέ. Ναι. Λοιπόν. Η Gladbach λοιπόν με την Ιμεμβέργη. Βόλφσμπουργκ Στουτγκάρντι. Τι είναι το Νάσο? 1-41. 1-41% απόδοση τα λεφτά μας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Βόλφσμπουργκ Στουτγκάρντι. Ο Τσαπάς με τον Κουτσό. Άσος με πόνο. Είναι κανένα δύο φράγκα. Άκουμε πόνο αυτό που λες τώρα λοιπόν. Η Βόλφσμπουργκ, την οποία εγώ πέρσι, κατά ένα μαγικό τρόπο, την έπαιζα συνέχεια. Είχα αιμονή, επειδή έχω μονές με τις ομάδες. Επειδή είπε ο Βιερίνια και εγώ το έχω πιάσει τον εαυτό μου. Η Βόλφσμπουργκ είναι 1,65. Ναι. Η Στουτγκάρντι προχθές έκανε νίκη με ανατροπή. Βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ψάχνει για να σωθεί. Εν τω μεταξύ, αυτό πόσο δεν μου κολλάει με μερσεντές διαφήμιση, με αυτή την παγκόσμια δύναμη, να σέρνεσαι εκεί στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Αλλά είναι η Γερμανία. Η Στουτγκάρντι ήταν πρωταθλήτρια πριν από 8-9 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, και μετά έπεσε στη Β' Εθνική. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, 1,65 ο Άσος, συμφωνείς στη Βόλφσμπουργκ? Για να τον πετάξεις. Άσο, πέτα τα συχάματα αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Εγώ θα τη βάλω τη Βόλφσμπουργκ. Άσο τη Gladbach, άσο τη Βόλφσμπουργκ. Δύο Άσους. Αυτό είναι ωραίο μάτς, με την έννοια ότι εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Ντόρτμουντ. 1,45 το διπλό. Μια Ντόρτμουντ η οποία είναι τρένο. Η Ντίσσελντορφ, να ξέρει, σκοράρει ακατάπαστα. Ναι, βάζει κολλάκια. Διπλό και over 3,5. Διπλό και over 3,5. Ού, και μεγάλο ποσοστό αυτό. Ντόρτμουντ, φίλε. Διπλό και over 3,5, 3,95. 4 ποσοστό. Μια Ντόρτμουντ η οποία, επειδή αυτά είναι τα μάτς που σε κρατάνε στη διαφορά και σε δίνουν πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι ο διακαήτης πόθος της, μετά από 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα της Μπάγκερ, να κλέψει και αυτή ένα, γιατί μετά θα συγχυστεί η Μπάγκερ, θα πάει πάλι για άλλα 13-15 χρόνια πρωτάθλημα συνεχόμενα. Βάλε μια ανατελεία. Ναι. Να ενημερώσουμε τα συχάματα στο Sky ότι δεν είναι πύριος η νίκη του ΠΑΟΚ εξαιτίας του τραυματισμού του Βέρμπλουμ. Ωραία. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, ναι, σκοτεινό σημείο, ο τραυματισμός. Εύκολα ο ΠΑΟΚ γράψει. Ναι, και να ξέρουν κιόλας και οι μισοί, εγώ πιστεύω ότι οι άλλοι μισοί το ξέρουν, μας ακούνε από τους εκατοντάδες χιλιάδες. Πύριος είναι μια νίκη, η οποία είναι μεν νίκη, αλλά έχεις μεγάλες απώλειες. Ναι, μεγάλες. Όπως τώρα η απώλεια που έχει ο ΠΑΟΚ του Βέρμπλουμ, που ο οποίος σιγά σιγά έμπαινε, ενσωματωνόταν στην ενδεκάδα. Και τώρα φυσικά θα πω στους 3-4 μήνες, πάει χρονιά. Ναι, ε. Ναι, τέλος. Κρίμα. Αν θα είναι σε κανένα τελικό εκεί. Εντάξει. Δύσκολα. 1,800 τα φιλιά μου. Άμα κάνεις μια διαίρεση, πόσο βγήκε, 200.000 το μάτς. Ωραία. Πονεμένη ιστορία. Προχωράμε. Έχει και ένα μάτς μετά, πάλι στη Γερμανία, Χέρτα Augsburg. Το ποσοστό τεράστιο, φίλε, του Άσου. Χέρτα Βερολίνου. Βερολίνου, μια πανέμορφη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, έτσι. Και μια πολύ δεμένη ομάδα. 2-33. Πολύ καλή. Το παίζουμε. Στη Χέρτα παίζει ο Ιμπίσεβιτς. Ο τελευταίος που παίζει είναι, έχουν και άλλους καλούς. Ο Μαυρόκος που πήγε και χαράξει. Μπράβο. Έχει ο Λαζάρο στα δεξιά. Ναι. 9.30 το Χέρτα Augsburg. Για όσου θα κλειστούν μέσα και έχουν Κοσμοτέ. Κάνε το πατητήρι σου. Πριν πάμε να πάμε λίγο στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Γιατί σήμερα έχει αρκετά μάτς και εκεί. Έχει την Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό. Μια Μπαρτσελώνα την οποία η Goldbet που μας αγκαλιάζει όλους με αγάπη, με στοργή. Θυμάσαι αγάπη, στοργή και προδέρμ. Τα θυμάσαι αυτές τις διαφημίσεις? Θυμάσαι και το κουτί κουτί. Και την κουτί κουτί και την κουτί κουτί. Τώρα έχει ένα και καινούργιο σε κουτί. Το φλόκο το θυμάσαι? Φλόκο. Ε, το θυμάσαι αυτό. Ε. Φρέσκο, ψάχνει και λαχταριστά. Ε, δεν τα ξέρετε. Μέσα στις κονσέρβες είμαστε κλειστά. Ο ζωμός μας είναι όλο νοστιμάδα. Τέτοια ψάχνει, δεν ξανάφαγε η Ελλάδα. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός λοιπόν. Εδώ φίλε μου εγώ. Έτσι. 2,41 το διπλό του Ολυμπιακού.
και 1,57 ο Άσος στην Μπαρτσελόνα. Για πες μου τις γνώσεις τις μπασκετικές. Τι βλέπεις εδώ? Για δεν βλέπεις τίποτα, σκοτάδια? Δεν έχω πιστοσύνη την Μπαρτσελόνα, είναι λίγο κωμική. Παίξε Ολυμπιακό. Ναι, όταν είναι στοίχημα δεν έχει σχέση με τα συναίσθημα. Ναι. Άλλο το χρήμα, άλλο η δουλειά, άλλο το συναίσθημα, άλλο η καθημερινότητα. Άλλο να βγούμε μαζί έξω και να ανταλλάξουμε απόψεις και να πούμε τα off the record. Mm. Ναι. Οπότε Ολυμπιακό πατάς? 2,41. Όχι. Τόσο αγώνα έκανα. Τι χάντηκα. Δεν πατάς. Τι χάντηκα. Όσο θέλεις έχει. Διαλέγεις εσύ. Ναι, ρε, αγώνα, στο 1,80 που πάει. Το 1,86 το δίνει 6 πόντους. Με 6 κερδίζεις. Έχει πολύ ωραίο μάτς. Ούλκερ Φενέρμπαχτσε με Τσεσεκά Μόσχας. 1,83-1,98. Οι δύο κορυφαίες ομάδες. Θα παίξει Φενέρ. Εγώ θα παίξω Τσεσεκά. Ναι, γιατί έτσι. 1,98 και Τσεσεκά. Αυτοί οι γίγαντες. Και θα ξεκινήσουμε με ένα μάτς ανάξιο λόγου. Ανατολού Εφές με την Μπούντονσον. Αυτή που δεν κερδίζει κανέναν. Αυτή ξέρει τι παίρνει. Τίποτα. Κέρδισε την Μπαρτσελόνα μόνο όταν ένας φίλος μου την έβαλε με ένα 13 και κλαίει ακόμα το χιλιάρικό του. Αν πας σε μια γωνία εδώ το ακάτω, ακούς Μητροπόλεως γωνία με Κομνηνών, εάν κερδίσει ένα φίλο, δικό μου είναι, κλαίει το χιλιάρικο που πέταξε. Είναι εκεί 15 μέρες. Με το λέω, έλα, η ζωή έτσι είναι. Κάθε τέλος μια καινούργια αρχή. Άσε αυτά, με λέει κάθε τέλος. Εδώ τι πάθαμε. Για άλλους που σε λέει φιλικό χτύπημα στην πλάτη, έλα, δεν πειράζει. Θα το βρούμε στο επόμενο. Ποιο επόμενο? Μα τώρα τελειώσαμε. Ας το βρίσκαμε τώρα. Και ας το χάναμε. Ναι, είπαμε, τα είπαμε αυτά. Ωραία. Με ένα 20 πάω να πάρω του κατοστάρικα. Ωραία, μακάρι, μόλι με την ψυχή. Ωραία, θα πω τι έπαιξα. Πες. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ναι. Βάλτε. Το στοίχημα του Σταύρου. Διπλό και over the scene. Τελευταία μέρα που έπιασε στοίχημα ήταν μια μέρα πριν από τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή, 1776. Διπλό και over the scene στην Τόρντμουντ. Αυτό μπορεί να το πιάσει. Χαίρετά σου. Και αυτό μπορεί να το πιάσει. Ναι. Και δύο over. Όχι, over 2,5 τη Βόσβουρ με τη Στουτγκάρντ. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι στα δύο φράγκα over στη Γερμανία. Ναι, ρε, φίλε, αφού το μισό είναι. Για συνέχισε. Ναι. Ωραία. Και over the scene στην Gladbach. Μόλις με ενημερώνουν ακαριαία από τα γραφεία τα κεντρικά της Goldbet ότι με πληρώνουν κατευθείαν. Ότι μπορείς να πληρωθείς τώρα. Ναι. Είσαι ο νικητής της εβδομάδος. Δηλαδή, η καλύτερη σκέψη. Ναι. Σαν... Γνωστός μάνατζερ, μεγάλο μάνατζερ, ο οποίος πληρώθηκε το πρωί, τα λεφτά χοροπηδούν στη δεξιά του τσέπη. Τι έβγαλε, θα μου πεις. Έκανε θρίαμβο. Έπαιξε και έβγαλε. Τι έπαιξε, γάμα Ινδίας. Έπαιξε. Βρήκε. Τα βρήκε ο άνθρωπος. Όχι, Ελλάδα, Αλφα Εθνική, Super Link. Βρήκε Ελλάδα, βρήκε τι είναι. Και τι μου λέει, πήγα λέει το πρωί στο σούπερ μάρκετ και το λέει, είσαι το τυχερός της εβδομάδος. Και το δώσαν τις σακούλες του δώρα. Εγώ ρε φίλε είμαι στους τζόγους από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν το σκέφτομαι, δεν περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να κερδίσω κάπου κάτι τέτοιο. ούτε για πλάκα. Ας πω μια ιστορία με λαϊκό λαχείο, θα κλάψεις. Τοποθετήσω χρονολογικά πριν από καμιά 12 ετία. Είμαι αστακοειδές οικονομικά και μπαίνει μέσα ένας παππούς που πουλάει λαχεία. Γύρω στη μια μισή ώρα, δύο. Παππούς, γύρω στα... Εξήγησε λίγο τι είναι το αστακοειδές. Ναι, φορτέξ. Υπάρχει χαρτί πολύ. Ναι. Που δεν είναι υγιές. Δεν είναι υγιές. Ναι. Και υπάρχει χαρτί. Βλέπω εγώ τον παππού μεσημέρι, τον βλέπω κουρασμένο. Το λέω, έλα εδώ, φίλε μου. Λέω, πόσο κάνουν όλα τα λαχεία. Το θυμάμαι εδώ, με λέει 1240 ευρώ. Τα μετράει σιγά-σιγά. Λέω, άστα όλα. Με αφήνει και τα 1200. Ορίστε τα λεφτά, σα φέρει. Ήταν τρίτη μεσημέρι. Ναι. Με λέει, θα έρθω αύριο, λέει, τουλάχιστον να σε πληρώσω. Λέει, τα αμορτή. Ο άνθρωπος με δίνει όλα τα λαχεία εκτός από το 8. Γιατί δεν σου δώσει το 8? Δεν είχε. Το είχε ξεπουλήσει. Ναι. Και φυσικά έρχεται το 8. Το 8. Ακούσαμε ότι δεν μιλάμε για τα άλλα τα βοηθητικά. Αλλά δεν μπορεί. Πες κάτι, θα πάω πίσω. Πάω 50 ευρώ, 60, 80, 150. Είπαμε να χάσουμε, ας πούμε, το 90% των χρημάτων. Ναι. Και δεν έχω ούτε αμορτή στάδιο. Και έρχεται την επόμενη μέρα χωρίς τσίπα. Ναι. Θέλω να το βρίσω πάρα πολύ άσχημα. Ακούς. Σέβομαι την ηλικία του και φεύγω από το μαγαζί. Με λέει, κάναμε τίποτα. Το λέω, όπως το είπες, τίποτα. Γιατί δεν με ξαναπεράσει ποτέ από εδώ. Μα τον άφησε το να πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Δηλαδή αυτός ο Θεός ο καλός από πάνω που τους βλέπει όλους και είναι σωστός και μοιράζει όπως πρέπει την τράπουλα σωστά. Μοίρασε και εμάς σωστά. Καλή πράξη κάναμε, αδελφάκι μου. Φτιάξαμε έναν άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, για μια μέρα δεν είναι κακό. Ξέρετε, είναι για μια μέρα να ξεφεύγεις από την ανία και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ξεπουλάς. Ούτε αμορτή. Ούτε αμορτή δεν βρήκατε, δεν υπάρχει. Και φυσικά και την εθνική γελίων του φίλου μου δίπλα να πεθαίνουν στο γέλιο. Κάτω, σαν να μου τα έκανε δώρο, με κατάλαβε. Εμένα αυτά με τρελαίνουν πιο πολύ, που γελάνε. Φυσικά εγώ φταίω που τα λέω, έτσι. Δεν φταίει κανένα άλλο. Λέω, έχει πλάκα να φταίει το 8. Ακούσα και τα βλέπω. Ξέρει, μόνο μου, πάω από το 8 με στα μούτρα. 8 παίζω εγώ. Εντάξει. Αγαπημένο μου, να το σκαρτάδω. Τέλο πάντων, σκαρταδάκο. Κάτσε πω μια φορά κάνω μια κλήρωση σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά που είχα παλαιότερα. Με φωτάκια, μπανάνε, αχλάδια και τέτοια. Λέω, θα κάνω μια κλήρωση. Σου μανάβει. Ναι, μαναδέξ. Και συχνάζω τότε εκεί παίκτε του Πάουκ πολύ.
Για να είμαι απόλυτος, όλοι. Όλοι. Δεν υπήρχε κανένας που δεν ερχόταν. Ήμουνα με έναν από αυτούς χθες στη Λιβαδιά. Όλοι, όταν σε λέω, όλοι. Τέλος πάντων, και κάνουμε μια κλήρωση και έχει μείνει μόνο το νούμερο 17. Κάνω μια κλήρωση με βάση το. Τότε έβγαινε τα νούμερα του Λότο. Το τελευταίο νούμερο του Λότο, ποιο θα είναι. Και μπαίνει το 17. Όλοι παίρναν και στοιχηματίζαν και βάζανε χρήματα και ένα τα παίρνουν όλα. Και μπαίνει ο Γιωργάκη του Τροσουνίδη, με λέει το 10 να πάω. Σε βγει όλο. Ποιο 10 θα πάρει. Το έχουν πάρει το 10. Το παίζανε εταιρεία, το κόψανε. Δεν υπήρχε το 10. Λέω μόνο το 17 το θε. 10 δευτερόλεπτα πριν την κλήρωση. Με λέει το θέλω. Παίρνει το 10 λοιπόν. Το 17 γυρνάει 17. Χαρτί. Ναι. Χαρτί. Και την ώρα. Όχι, θα σου πω, θα μου πει, δεν τον είδα. Εσείς που είναι να πληρωθείτε, η ώρα είναι 3 παρα 10, τα έχουμε πει. Ή στο Day Night, στο κορυφαίο καφέ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, ή στο Παντελέ, ή όπου αλλού θέλετε διαζευτικό. Πάρτε μου τηλέφωνο να πέσω επάνω μου ή να πέσετε εσείς επάνω μου. Λοιπόν, στοιχηματικά είπαμε σήμερα που θα κινηθούμε. Αυτά είναι τα μάτς, δεν έχει πολύ πράγμα ιδιαίτερο. Έχει όμως και κάτι ακόμη, το οποίο δεν πρέπει να τα αφήσουμε, σαν μέρα, πέρα από την εμβόλυμη αγωνιστική της Γερμανίας. Έχει και στην Ιταλία ένα μάτς, η κομική, η τραγική Μίλαν παίζει μέσα στην Πολώνια. Αλλά εδώ είναι ο αόματος με το μονόφθαλμο. Όχι, όχι. Μπολόνια Μίλαν. Όχι. Το άσοχη διπλή ευκαιρία 1,83. Εντάξει, δεν θα πάμε κόντρα. Δεν θα ξανακουμπήσουμε. Είναι μια νεκρή ομάδα η Μίλαν, φίλε. Δεν συμμετέχει στα παιχνίδια. Πρέπει να την αναφέρουμε όμως. Δεν συμμετέχουμε στα παιχνίδια που παίζει. Και στη Γαλλία που μας έχουν τρελάνει εκεί με τα κίτρινα γυλαίκα, τα πράσινα κασκόλ, τις βερμούδες και τι κάνουν εκεί, βγαίνουν στους δρόμους. Ένα ματς πάλι σήμερα για τη League One. Το αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι ποτάσμα. Το παίζουν ένα ματς τη Δευτέρα. Παίζουν δύο την Τρίτη. Ένα στην Τετάρτη. Δεν μπορούμε να του παρακολουθήσουμε. Παίζει η Καέν με την Τουλούζ. Πάει γερά διάφορο. Η Καέν είναι λίγο σε καλό φεγγάρι, νομίζω. Αν και δεν παρακολουθώ πολύ Γαλλία. Ναι. Δεν παίζει ομάδες δηλαδή που έχουν. Στη Γαλλία τώρα σου λέω εγώ, πριν η Παρή γίνει πάμπλουτη και αυτή η κρατεά δύναμη που θα είναι, ήταν ήδη την τελευταία πενταετία και θα είναι και για τα επόμενα 48 χρόνια. Mm. Έτσι, ήμουν άρρωστος Παρή εγώ. Την αγαπούσα. Ναι. Σχεδόν εφάμενα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί την είχα. Μόλις πήραμε τα λεφτά και είμαστε έτσι αυτοκράτορες και τους κάνουμε, τους ξεφτιλίζουμε, έφυγε από την ψυχή μου. Το πιστεύεις, περιορίστηκα. Να έχουμε και λίγο ανταγωνισμό, φίλε. Το ξεφτιλίσαμε τον Να υπάρχει λίγο ευγενής άμυλα. Τελείως. Η Λιόν παλεύει με την παραδοσιακή της λογική. Έχω καλές ακαδημίες, βγάζω παίκτες. Είμαι καλά. Η Λιόν, ξέρει, έχει το τρίτο ομορφότερο γήπεδο σε όλη την Ευρώπη. Πήγαμε. Πει Λιόν γήπεδο. Μπεσίκτας γήπεδο, έχει πάει το καινούργιο. Όταν χτιζόταν. Όχι, δεν πήγε να το κάνει. Ναι, λένε απίστευτη ομορφιά, έτσι, ναι. Εκπληκτική. Πρώτα απ' όλα έχει απίστευτη ακουστική. Και είναι δίπλα στη θάλασσα. Έτσι θέλω να γίνει και στην Ιβάν Σαββίδη, την Τέο Κλεάνθου, το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα χρησιμοποιείτε όσοι πηγαίνετε Κλεάνθου τη νέα οδό, τη νέα ονομασία. Ναι. Θα λέτε Ιβάν Σαββίδη με παπάφη γωνία, παράδειγμα. Ναι. Ναι. Ιβάν Σαββίδη με Εφέσου. Ναι. Όπου συναντάει η Ιβάν Σαββίδη. Ναι, με Ανατολική Στράκη. Θα λέτε, θέλετε να πάτε στο νέο παράδειγμα, στο φίλο μας, τον Μπάμπι. Έτσι. Γεια σου, Μπάμπι, τα χαιρετίσματα, σε στηρίζουμε άρρωστα και έχουμε να σε δούμε. Θα πέσουμε είδα πάνω. Τον σου. Είδα εγώ στη Λαμπράκη σε κάποια φάση. Α, ωραία. Τον είδα ήρεμο. Μοντέλο. Μοντέλο ολική. Το τσοτήλι. Ναι, μέσα. 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 Μην φανταστείτε κανεί ότι είναι έξω. Ναι, όχι, μέσα. Από το κοσμικό τσοτήλι. Ναι, από το κοσμοπολίτικο. Ναι, πού θα πάμε σήμερα, εδώ. Σε 9 λεπτά έχετε πάει σε όλα τα μαγαζιά του τσοτηλίου. Ναι, κανονικά. Και τελειώσατε. Είχα και σχέση με το τσοτήλι κάποτε. Η οποία παντρεύτηκε και έχει παιδιά τώρα και τέτοια. Όχι. Δεν τα καταφέρει ακόμα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δεν μας ξεπεράσει. Δεν γίνεται. Είσαι και τη γαρμπή. Μη με συγκρίνεις μάτια μου. Ναι, δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Άκου να δεις. Βάζω πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν δυσκολεύονται μετά. Είσαι κατηγορία ανθρώπων που ζηλεύεις άβαστα τον εαυτό σου. Νιώθεις στιγμή που θέλεις να σε πάρεις. Ναι. Το νιώθεις αυτό. Ναι. Επίσης, όσες κάνουν το λάθος και παντρεύονται, θυμούνται μετά. Πω, από εκεί. Και μπαίνει στη ζυγαριά και να κλείσει. Και τηλέφωνο και τι έκανα, γιατί εγώ αυτό τι έκανα. Τι λάθος έχω κάνει, ναι. Αναπάντητες κλήσεις παντού. Ελένα Παπαρίζου, πάμε τώρα. Είμαι ένας, δεν μπορώ να γίνω χίλια κομμάτια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το αντικείμενο πόθο. Αυτό τον ευσεβή πόθο χιλιάδων γυναικών. Ναι, έτσι. Φάτε τον. Ναι. Τι άλλο να κάνει το παιδί. Όπως είπα σε μια φίλη μου χθες που ήρθε στη Λιβαδιά, πάω ξάκι από την Αθήνα, συνάδελφος. Έχει μια συγκάτοικο, ωραία, η οποία δεν έχει λάθος πάνω της και της εξηγώ. Άκου, έχει σχέση, μου λέει. Λάθος. Δεν μπορούν αυτές να έχουν σχέση. Δεν πρέπει να σε χαίρεται ένα, κοπέλα μου. Το έχω πει εγώ. Δεν θα σε πούμε ιερόδουλοι, άμα είσαι με 70-80 το μήνα. Εγώ είπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια γυναίκα η οποία χαίρεται τον έρωτα σε καθημερινή βάση ή 4-5 φορές την εβδομάδα λέγεται
η Ερόδου λοιπόν, ή όπως αλλιώς θέλετε, σε Άννα να τελειώνει. Mm-hmm. Και ένας άντρας που κάνει κάτι αντίστοιχο δεν λέγεται ούτανος. Είμαστε για ποιο λόγο του κοινωνικού ρατσισμού στην Ελλάδα. Κοινωνικό... Ας κάνει ό,τι χαρείτε θέλει. Τον έρωτα τώρα που ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής. Ακριβώς. Δηλαδή συνδυάστε τις χαρές σας. Άλλωστε έρχεται ένα καλοκαίρι το οποίο η πόλη θα αυξηθεί 9 μήνες μετά τουλάχιστον 30% από τις γεννήσεις. Γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπας, θα στηριχτούν τώρα τα νέα τα ζευγάρια. Έτσι, και μην παντρεύεστε, δεν είναι ανάγκη. Χθες άκουσα μια το βράδυ πάλι γνωστά, δεν είχαμε ύπνο, τα γνωστά συμβαίνουν. MBA, γι' αυτό δεν με αφήνουν. MBA, το ένα μάτσο το άλλο. Νέα καψούρα μου, δεν τον ήξερα τόσο πολύ καλά. Μπασκετικό παίκτη. Ο Χάρντεν. Δεν ήξερε το Χάρντεν. Δεν τον ήξερα τόσο καλά, ότι είναι τέτοια παικτούρα, τέτοια μούτρα. Τον ήξερα. Αλλά δεν τον απολάμβανα. Μιλάμε για άνθρωπο Θεό. Και κάτι μου το πει. Μην μπορεί να τον κόψουμε τίποτα. 47 χτες πάλι. Άστο. Ναι. Με τους Γιούτα Τζαζ. Μόνος του. Μόλις πλησιάζαν οι άλλοι, 10 πόντους μαζεμένους. Ναι. Σαν να τους έδινε αβάντζο. Όχι, και έχει το άλλο. Ρε. Παίρνει φόρα και δεν ξέρεις. Όταν παίρνει φόρα, θέλει να κερδίσει και τον γκολ φάουλ θέλει να βάλει. Ναι. Θέλει να πάρει το φάουλ αρχικά από τον παίκτη και να καφίσει και την παλαλία. Ναι. Τρίποντο άστο σε νεκρό σημείο, γρήγορο φωτοτέλειο σουτ. Αριστερόχερα. Ασίστια πλάκα. Ότι το κούπο πάλι ο Βηγία ο δικό μα. Πάλι είναι και εκτό έδραση μπαξ. Από νίκη σε νίκη. Αλλά μην παίζετε NBA, δεν σας το προτείνουμε. Έτσι, με την έννοια ότι είναι show τώρα. Είναι show. Αυτοί στα θα παίξουν play-off. Μετά, στα play-off. Μας επιτίθεται ο γνωστός... Κωμικό, κωμική τραγική φιγούρα. Του δεύτερου ποδιού Χαλκιδικής. Της Χαλκιδικής. Που μας έστειλε να ο μην μια φορά. Ζήσε στην ασημαντότητά σου. Ναι. Ναι, πραγματικά. Είπαμε στη ζωή, ή θα ξεχωρίζεις και θα σε σχολιάζουν, ή θα σχολιάζεις αυτούς που ξεχωρίζουν. Αυτό ακριβώς. Απλό είναι. Και φέτος τον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να κλείσουμε με ΠΑΟΚ και μόνο με ΠΑΟΚ, έτσι, 2018-2019, το έλεγα και χθες που δεν σε κυνήγησα καθόλου, που με παράτησες μόνο μου εδώ πέρα και έρημο στους πέντε δρόμους, ορφανό και πεντάρφανο, και έδινα μάχη με το φίλο μου τον Ιχολύπτη, μπήκαμε με Τερζή, θυμάσαι αδελφέ μου, και κλείσαμε με Χατζηγιάννη, γιατί είμαι μόνος μπήκαμε και μόνος μου με Χατζηγιάννη. Με παρατήσατε σαν να κάνω το μονόλογο του Μπρέχτ. Λοιπόν, διαβάστε όλοι, προτείνουμε σήμερα, πάρτε το έργο του Ντοστογεύσκη, ο παίκτης, και διαβάστε το. Μην αφήνετε να περνάνε κενές οι ώρες σας. Μην μπλακώνεστε μόνο με τα ίντερνετ και τα γνωστά και να στέλνετε μηνύματα. Να περάσετε και λίγο ουσιαστικά, να διαβαστεί ο Ντοστογεύσκη και ο παίκτης. Κοινωνική μόρφωση. Καλά, εννοείται, φίλε. Να πάρουν ένα βιβλίο στα χέρια τους βασικά. Εμείς βιβλιοφάγοι ήμασταν. Πώς έτσι, πιάσαμε ένα μικρόφωνο. Πώς θα γίνει, τι είμαστε. Η Τζούλια Αλεξανδράτου των FM, τι είμαστε. Πάει μία να πάρει ένα Άβλεκιν. Ακούω, μόνη της είναι. Ένα Άβλεκιν, σας παρακαλώ. Μόνη της. Στη σειρά σας, κυρία μου. Λέει, κοιτάει άλλη πίσω. Δε. Λέει, ένα Άβλεκιν μπορείτε να μου δώσετε. Στη σειρά σας, λέμε. Δώσε μου η πατσαβού ένα Άβλεκιν. Τι με είπες, λέει. Εγώ, τόσος κόσμος είναι εδώ μέσα. Είναι φάτο γύρισμα. Είδες δικέφαλε τη χαρά που μας δίνεις όταν κερδίζεις. Γι' αυτό δεν θέλουμε να σταματάς. Έχει 0 βαθμούς και βγήκαμε κοντομάνικο. Ναι, μπορείς να μου πεις από τα τόσα ωραία συνθήματα που έχουμε, ποιο είναι το καλύτερο. Ποιος αρέσει εσένα, βασικά, το πιο καλύτερο δεν μπορώ να πω. Ένα σύνθημα έτσι, τελευταίο ωραίο. Δεν μπορώ να πω γιατί αυτό μου αρέσουν τα κάφρικα. Α, τα, ναι. Θέλω αηδία να είναι. Θέλω να είναι ό,τι χειρότερο γίνεται. Και επειδή έχω ένα δημοσιογραφικό. Εγώ τρελαίνομαι αυτό με το δικέφαλε μόνο για σένα. Ναι. Ωραία, είναι λίγο δηλαδή, σουξέ. Ναι, σουξέ. Εσύ θες διαχρονικό. Εγώ θέλω καφρίλα. Καφρίλα. Που τους πήραμε, τους σκοτώσαμε. Που όχι μόνο αυτό, θα σου πω στο διάλειμμα. Δηλαδή ποια μου αρέσουν. Και μου αρέσουν και τα πιο δίσκο. Τα πιο δίσκο. Δηλαδή τερενένε. Α, ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Να πάει λίγο. Όπως αναμφίβολα. Να πάω να το χορέψω και λίγο. Και το κορυφαίο ήταν και το ψυχαλίζει. 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 Τι ωραίο. Δηλαδή το ψυχαλίζει δεν σε φέρνει κατευθείαν στο μυαλό. Χατζινάσιο και Αλέκα Κανελίδου. Μία στο πιάνο Χατζινάσιο και Κανελίδου να τα λέει. Τα πανταπαντά χτυπάει η βροχή. Το ξέρω. Λοιπόν, πολλά είπαμε σήμερα. Ο χρόνος μας είναι εδώ, μέχρι τώρα πληρώνουμε. Ούτε λεπτό δωρεάν. Γκολμπέτ. Γκολμπέτ είναι εδώ. Ναι. Θα δώσει τη μάχη σου πουθενά σήμερα. Έχω χαρτοπεξία 5 και 4. Ναι. Χαρτοπεξία έχω 5 και 4 με 7,5. Ναι. Και μετά έχουμε μάλλον ολιχτία σε πόκερ. Ναι. Είδες, γεμάτες μέρες. Για φαΐ εννοούσα, αλλά... Α, για φαΐ εννοούσα. Ναι. Όχι, δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάτι για φαγητό. Είναι ωραία, ωραία. Γιατί έχω πάρει δώσει οικονομικό. Εντάξει, δεν πειράζει, μετέφερε το χρόνο. Δούνε και λαβίν. Ναι. Αυτά από εμάς, παιδιά. Ραντεβού αύριο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.